Λοιπόν. Λέγε, Νικολάκη, τι γίνεται τώρα. Τι να πω, εγώ όχι, πραγματικά... Εγώ τώρα να σας πω κάτι. Εγώ είπα ότι είπα. Θέλω να ακούσουμε λίγο την Ανίτα, να σε κριτικάρω κι εγώ. Εγώ έκανα, πώς θα πουλούσες ένα χαλί. Ανάλογα το χαλί, πρέπει να το γουστάρω. Ναι, ποιο γουστάρεις, αγάπη μου, από να... όλα αυτά. Ωραία, μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πες μου. Να επιτρέψουμε στον ειδικό άνθρωπο που έχουμε καλέσει. Μάλιστα. Να κάνει την είσοδό του. Ο κύριος Άκης Σεραφείμ. Μάλιστα. Να μας πει με ποιο τρόπο θα πουλήσουμε καλύτερα το οποιοδήποτε προϊόν. Και μάλιστα αυτό θα είναι έκπληξη για όλους μας. Δεν ξέρει κανένας μας. Προσπαθούμε από την αρχή της εκπομπής να εκμεύσουμε ποιο είναι το προϊόν που θα πρέπει να πουλήσουμε. Γιατί θα μπούμε σε διαγωνισμό ποιος θα πουλήσει καλύτερα. Και οι τηλεθεατές στο σπίτι τους. Και δεν ξέρουμε τι είναι αυτό. Να υποδεχτούμε τον κύριο Σεραφείμ. Να έρθει. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε. Ο άνθρωπος πώλησε. Δημήτρη, πού είσαι, έλα εδώ. Βάλτε την κύρτα να κάνω. Έλα να πουλήσουμε όλοι, ρε Δημήτρη. Ο άνθρωπος πώλησε. Ό,τι μάθουμε σε αυτή τη ζωή, καλό είναι. Ο άνθρωπος ο οποίος θα μας μάθει, ναι, πώς θα πουλάμε κουμτέλ. Όχι σε κουμτέλ, πρώτη φάση. Το οποιοδήποτε σε πρώτη φάση, λέω, ναι. Αλλά κυρίως να μας μάθει την τακτική της πώλησης. Τι είναι εκείνο δηλαδή που πρέπει να κάνει ο υποψήφιος πολιτής ή ο πολιτής, ο υφιστάμενος, ναι, πολιτής, είτε για να αυξήσει τις πωλήσεις του, είτε για να ξεκινήσει τώρα και να μπει σε μια τέτοια διαδικασία και να έχει ένα αποτέλεσμα. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές οι περισσότεροι πολιτές λόγω της κρίσης βγαίνουν έξω με ποσοστά. Δεν έχουν, ναι, μισθό. Α, βέβαια. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Οπότε αυτό που προέχει είναι να πουλήσει για να μπορέσει να πληρωθεί. Άρα αφήνουμε σε σένα. Κάθε πολιτής με το που ξεκινάει πρέπει να ξεκαθαρίσει ορισμένους μύθους που υπάρχουν γύρω από την πώληση. Καταρχήν, συγγνώμη, η ιδιότητά σας ακριβώς, κύριε Σεραφείμ, ποια είναι? Είμαι business coach. Α. Η πρώτη μεγάλη παρανόηση είναι ότι κάποιος μπορεί να γεννηθεί πολιτής, να είναι χαρισματικός. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την πώληση μπορεί κάποιος να το διδαχθεί. Δεν χρειάζεται να βασίζεται σε αυτό ότι κάποιος είναι χαρισματικός. Έχετε και κάποιος δει πώς σας κοιτάει η κυρία Μυραράκη. Ναι, δεν έχετε δει. Τον διευκολύνει όμως αν το έχει και μέσα. Προσέξτε, θα σκέφτεστε τους αθλητές. Δηλαδή κάποιος η Μυραράκη αθλητής... δεν γεννήθηκε πολίτρια, θέλετε να μου πείτε. Είναι χαρισματική, ναι, οπότε είναι πιο εύκολο να κάνει κάποια πράγματα. Μάλιστα. Οι άλλοι θα χρειαστεί να προσπαθήσουν πολύ περισσότερο. Μάλιστα. Η δεύτερη παρανόηση είναι ότι κάποιος μπορεί να πει εγώ δεν κάνω για πωλήσεις. Δεν υπάρχει αυτό το εγώ δεν κάνω όλοι για πωλήσεις. Μπορούν να πουλήσουν. Όλοι μπορούν να πουλήσουν. Αυτό το λένε συνήθως άνθρωποι εσωστρεφείς. Οι εσωστρεφείς άνθρωποι μπορούν να γίνουν εξαιρετικοί πολιτές, ιδίως σε τομείς που έχουν μεγάλο κύκλο πώλησης ή οι πωλήσεις γίνονται μέσω προσφορών κτλ. Το τρίτο είναι ότι πολλοί κόσμος συνδέει την πώληση με τη χειραγώγηση. Επειδή έχουν πέσει θύματα κακών πολιτών, μάλιστα, θεωρούν ότι ο πολιτής είναι κάποιος που σε χειραγωγεί. Όχι, το έχει τονίσει η κυρία Μυραράκη και έχει απόλυτο δίκιο ότι ο πελάτης πρέπει στο τέλος να είναι με γνήσιο, αυθεντικό τρόπο ικανοποιημένος. Μάλιστα. Να είναι ευχαριστημένος από αυτό το οποίο αγόρασε. Εάν δεν είναι, είναι αποτέλεσμα χειραγώγησης. Ο καλός πολιτής δεν κοιτάει να χειραγωγήσει, κοιτάει να ανακαλύψει τις ανάγκες. Είδατε πόσες φορές το είπα εγώ, ότι πρέπει να προσπαθείς αυτό που μένει από την πώληση είναι πάντα να φύγει ο πελάτης, όχι ότι είναι πολύ ευχαρισμένος. Μην φύγει ότι τον έχεις εξαπατήσει. Ακριβώς. Γιατί εκεί αν συμβεί αυτό, γυρνάει έστω και πούμε στη φαντασία του, έχεις χάσει τον πελάτη. Βεβαίως. Για την επόμενη φορά. Και σημαντικό επίσης είναι αυτό που λέει η Ανίτα. Ακριβώς. Αυτό που λες εσύ είναι πολύ κρίσιμο στις πωλήσεις. Να πιστεύεις το προϊόν. Ναι. Είναι πολλά στάδια, θα μας τα πει. Εδώ επομένως ξεκινάει το μάθημα. Το πρώτο είναι ότι, γιατί πολλοί κόσμος πώς ανησυχεί, λέει, εγώ δεν μπορώ να πείσω κάποιον. Μισό λεπτό. Αυτό τον πίνακα τον είχα στο για λογαριασμό σας, μου μοιάζει. Η αξιοπιστία ενός ανθρώπου είναι που φέρνει την πειθό. Η αξιοπιστία. Η αξιοπιστία πώς προκύπτει. Αγαπάω το προϊόν, αγαπάω τη δουλειά μου, αγαπάω το τι αποτελέσματα φέρνει στη ζωή των ανθρώπων αυτό που κάνω, αυτό που τους προσφέρω. Άρα φροντίζω να μαθαίνω για το προϊόν μου, φροντίζω να μαθαίνω για τις ανάγκες των δυνητικών πελατών μου, των υποψηφίων πελατών μου και έτσι αποκτώ αξιοπιστία. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να πάω να τους πείσω. Αυτό το οποίο κάνω πείθει τον αυτό κόσμο. Αυτό σε όλες τις δουλειές, δηλαδή και η πολίτρια ρούχων και ο, ναι, φαρμακοποιός.
και υπηρεσίες που... Ναι, παντού. Η παροχή υπηρεσιών. Ακριβώς. Στην πώληση, για να έχεις παραπάνω πώληση, πρέπει να είσαι ειλικρινής. Βεβαίως. Γιατί δεν μπορείς να ενδιαφέρεσαι με αυθεντικό τρόπο για τις ανάγκες του πελάτη σου και στη συνέχεια να απομακρύνεσαι από την ειλικρίνεια μόνο και μόνο για να πετύχεις ένα δικό σου. Ναι, αυτό είναι πολύ ωραία ερώτηση της Νίκης, αλλά είναι θεωρητική απάντηση. Αν είναι μάπα το προϊόν, πώς θα το σπρώξεις το παλτό. Αφήστε τον λίγο, συγγνώμη που επεμβαίνω. Ναι, ναι. Αφήστε τον λίγο να πάρει μία σειρά. Συνάδελφε. Γιατί έτσι όπως το τοποθετεί είναι πολύ, για να το καταλάβουμε όλοι. Δηλαδή θα πει δύο-τρία πράγματα που είναι πολύ. Ναι, είναι τρία πράγματα. Το ένα είναι ότι η πειθό γεννιέται από την αξιοπιστία. Το δεύτερο στοιχείο που είναι πάρα πολύ απαραίτητο είναι πάθος. Το πάθος. Να το. Το πάθος φέρνει τον ενθουσιασμό και ο ενθουσιασμός είναι μεταδοτικός. Μάλιστα. Άρα ενθουσιάζεται στην ιδέα ότι θα γίνει μελλοντικός κάτοχος του προϊόντος που του παρουσιάσαμε ή της υπηρεσίας που του παρουσιάσαμε ο πελάτης μας, ο υποψήφιος αγοραστής μας. Το πάθος προκύπτει επειδή αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Αν δεν μπορείτε να κάνετε αυτό που αγαπάτε, αγαπήστε αυτό που κάνετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό, γιατί το καταλαβαίνω. Αν δεν μπορώ να αγαπήσω... Αν βρεθήκατε να κάνετε κάτι άλλο από αυτό που αγαπάτε, αγαπήστε αυτό που κάνετε. Μάλιστα. Αν δεν αγαπήσετε αυτό που κάνετε, θα είστε πάντα δυστυχισμένοι. Μάλιστα. Και ποτέ επιτυχημένοι, γιατί δεν θα υπάρχει το στοιχείο το πάθος. Του πάθους, δεν θα υπάρχει επομένως ένα κέριο συστατικό επιτυχίας. Έχεις και πάθος με την Κουμτέλ. Εντάξει, μιλάμε τώρα για την Κουμτέλ συνέχεια, δεν θέλω να το... Γενικότερα πρέπει, ναι. Το πάθος είναι αυτό το οποίο είναι το καύσιμο στη ζωή. Σε όλα τα επίπεδα. Πάντως, αλήθεια είναι ότι και ο ενθουσιασμός γεννάει έναν χαρούμενο πολιτή. Και αυτό μεταφέρεται. Βεβαίως, μα δείχνεις τον άλλον ότι δεν πας για την πώληση, πηγαίνεις για τη δική του ικανοποίηση. Ναι. Υπάρχει Μάλιστα. τεράστια διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Οπότε, αξιοπιστία και πάθος είναι τα δύο βασικά συστατικά και κοιτάμε να συνειδητοποιήσουμε, ναι. Γιατί πολλοί κόσμοι μπορεί να αναρωτιέται για ποιο λόγο να συζητάμε για πώληση, αν εγώ δεν θα γίνω ποτέ πολιτής. Μα είμαστε όλοι πολιτές. Τα πάντα είναι πώληση. Κάθε φορά που πηγαίνουμε να επηρεάσουμε την απόφαση ενός ανθρώπου, είτε αυτή η απόφαση είναι να πλύνει τα δόντια του το παιδί μας το βράδυ. Μα και ο δικηγόρος και ο γιατρός, όλοι δεν μιλάνε τη δουλειά τους. Όχι, μα το πήγα και στις προσωπικές σχέσεις. Γιατί κάθε δεν φορά... μιλάμε τον εαυτό μας ακόμα και στις σχέσεις μας. Οι σχέσεις είναι το κατεξοχήν πεδίο. Το κατεξοχήν πεδίο. Τα πάντα είναι πώληση. Άρα, μαθαίνοντας πώς να είμαστε αποτελεσματικοί πολιτές με τον υγιή και θετικό τρόπο, ουσιαστικά μαθαίνουμε πώς να μπορούμε να λειτουργήσουμε σωστά. Αυτό το έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι είναι πολύ καλοί επαγγελματίες και δεν πετυχαίνουν. Γιατί δεν μπορούν να πουλήσουν τον εαυτό τους. Γιατί αυτό. Δεν μπορούν να δείξουν την αξία τους. Ωραία. Άρα θα ξεκινήσετε με αυτά τα δύο στοιχεία. Την αξιοπιστία που πάνω στην οποία πατάει η πειθό σας και το πάθος σας που γεννά τον ενθουσιασμό. Πάμε στο προϊόν τώρα. Μας δείξτε το πρακτικό κομμάτι, κύριε Σαφή. Ωραία. Το προϊόν, πέρα από ένα αντικείμενο φυσικό ή μια μορφή υπηρεσίας που έχει κάποια χαρακτηριστικά, αν μείνει κάποιος μόνο στα χαρακτηριστικά του, ουσιαστικά έχει μια εικόνα απομονωμένη από τον δυνητικό πελάτη, Μάλιστα. από τον υποψήφιο αγοραστή μας. Ο υποψήφιος αγοραστής μας έχει κάποιες ανάγκες που μπορεί να τις γνωρίζει, μπορεί και όχι. Ο δυνητικός πελάτης έχει κάποια ψυχοσυναισθηματική κατάσταση στην οποία θα έρθει όταν θα έχει το προϊόν μας. Με ένα θερμαντικό σώμα θα έχει στιγμές θαλπορής. Αυτό είναι που του καλλιεργούμε. Ένα αυτοκίνητο είναι οι βόλτες για την οικογένεια. Τι σημαίνει το κάθε πράγμα. Βεβαίως. Γιατί αν απλά του πούμε αυτό είναι ένα καλό αυτοκίνητο, υπάρχουν και άλλα καλά Εννοείται. Αυτοκίνητα. Γιατί να πάρει το δικό μας καλό αυτοκίνητο. Ωραία. Πάμε λίγο στο πρακτικό κομμάτι, κύριε Σεραφή. Άρα, τι θα καλυφθούμε εμείς να πουλήσουμε σήμερα. Ξεκινάμε πρώτα με την αυθεντικότητα. Να. Το προϊόν που θα μας προτείνετε εμάς να πουλήσουμε σήμερα και για να δούμε σε πρακτικό επίπεδο πώς θα γίνει αυτό, ποιο είναι. Είναι ένα προϊόν Μάλιστα. το οποίο λέμε θα φέρει πάταγο. Το ερώτημα είναι. Όταν το δείτε,
θα πιστέψετε, θα νιώσετε ότι μπορεί ένα τέτοιο προϊόν να φέρει πάταγο. Για να το δούμε, να σας πούμε. Είναι ένα στραγγιστό παρόλε. Α, είναι γιαούρτι. Είναι γιαούρτι στραγγιστό παρόλε. Μάλιστα. Η νέα μας δεν υπάρχει στην, στο εμπόριο, το χρησιμοποιούμε εδώ για να δούμε. Αν είστε επιτυχημένοι πολιτές, θα υπάρξει. Μα δεν χρειάζεται πολιτής, το αγοράζει τώρα. Θέλω να σας ερωτήσω το εξής. Σε αυτή την περίπτωση, πώς θα ξεκινήσετε? Θα ξεκινήσετε, γνωρίζετε τα χαρακτηριστικά, ένα προϊόν πολύ απλό. Όλοι το ξέρετε, όλοι το χρησιμοποιείτε. Στραγγιστό γιαούρτι. Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο δεν πηγαίνει το μυαλό του ανθρώπου σε φοβερά χαρακτηριστικά να περιγράψει. Γι' αυτό και είναι πιο απαιτητικό στην εκπαίδευση των πωλήσεων. Δεν θα πουλήσει γιαούρτι. Σκεφτείτε με αυθεντικό τρόπο, χωρίς δηλαδή να πάτε να χειραγωγήσετε τον αγοραστή σας, ποιο είναι το όφελός του το από αυτό μπορούμε. Το προϊόν. Βεβαίως. Για να δούμε πώς ανοίγει. Α, θα πρέπει να το... Ορίστε. Α, έχει. Να φτιάξω ένα τζατζίκι τώρα, όπως το βλέπω. Να, ορίστε, αυτό είναι μία ιδέα. Αυτό είναι μία ιδέα. Δεν είναι ένα σκέτο χαρακτηριστικό του προϊόντος. Είναι τι μπορεί να έχει. Δεν πρέπει να βρεις τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, αν έχει το συγκεκριμένο. Πέρα, τα βρίσκεις τα χαρακτηριστικά, αλλά δεν μένεις εκεί. Πας στον αντίκτυπο που θα έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε πωλήσεις, παιδιά. Έλα, πάμε. Ποιο θα ξεκινήσει? Τι, ένα λεπτό, δεν προλαβαίνω. Ένα λεπτό καθένα. Θα μα πείτε. Οκ, παιδιά, συγγνώμη. Δεν τον αφήνουμε να ολοκληρώσει. Έχουμε ένα λεπτό καθένα. Πρέπει να βάλει αντίστροφο μέτρο. Δεν αφήνουμε να μας πει. Μας ολοκλήρωσε. Όχι, την αυθεντικότητα. Ξεκινάτε από την αυθεντικότητα. Ναι. Μιλάτε με εύστοχο τρόπο. Εύστοχος τρόπος σημαίνει όχι πολλά πράγματα και συναφή με τον άνθρωπο που έχετε απέναντί σας. Μάλιστα. Δηλαδή να αφορούν τον άνθρωπο που έχετε απέναντί σας. Το τρίτο είναι όχι κλισέ, όχι πίεση. Δεν πάτε να βγάλετε με πίεση το αποτέλεσμά σας. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Και το τέταρτο, να εμπνεύσετε δράση. Α, δράση, μου άρεσε. Ναι, η δράση εδώ είναι να το αγοράσει. Αχα. Να το δοκιμάσει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ο καθένας μας έχει ένα λεπτό να πουλήσει το στραγγιστό γιαούρτι παρόλε. Εγώ τελευταίο. Τελευταίο μοιραράκι βέβαια. Ξεκινάμε, Κοργιαλάς. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Μπορώ? Ναι, ναι, να αρχίσει το λεπτό να τρέχει, παρακαλώ. Λοιπόν, παιδιά, γεια σας, τι κάνετε? Λοιπόν, γιαούρτι από τη γιαγιά, από τις κατσίκες γιαγιάς, εδώ πέρα, ποιος θέλει? Εσύ, ένα, ένας, άλλος, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έλα από τη γιαγιά, παιδιά, οι κατσίκες είναι του χωριού. Πρέπει να βαθμολογηθούμε από το 1 μέχρι το 10. Ναι, από το 1 μέχρι το 10, λοιπόν. Όλοι τα χέρια. Για το πούλησα, δηλαδή. Έξι ακόμα. Και σου μείνει και χρόνος. Και μου μείνει και χρόνος. Ποιος είναι ο επόμενος? Τελευταία, κυρία Μεραράκη. Κυρία Κάρτσονα, παρακαλώ. Να σας πουλήσω φούστον, θα λέτε. Άμα γι' αυτό. Συγκονίκη και προχώρα. Ο καλός πολιτής πουλά τα πάντα. Είπαμε αξιοπιστία, πάθος, αυθεντικότητα. Προχώρα, Νίκη. Μάλιστα, κυρία Μεραράκη, βλέπω. Συγκονίκη με το γιαούρτι σου. Καταρχήν μυρίζει τέλεια. Το γιαούρτι αυτό μυρίζει τέλεια. Λοιπόν, νομίζω ότι το γιαούρτι γενικά πρέπει να υπάρχει στη διατροφή μας. Θα πιάσω τη διατροφή εγώ, γιατί. Μην μου κάνεις τέτοια. Λοιπόν, μπορούμε να το τρώμε με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Μπορούμε να το βάλουμε στο φαγητό μας, μπορούμε να το βάλουμε με ξηρούς καρπούς, μπορούμε να το βάλουμε στα γλυκά μας. Νομίζω ότι το γιαούρτι το συγκεκριμένο που είναι στραγγιστό και η μέρα είναι ακόμα πιο ευεργετικό για την υγεία μας. Έχει λιγότερη ημερομηνία λήξη που σημαίνει ότι λιγότερες μέρες, που σημαίνει ότι είναι πιο φρέσκο, το πιο φρέσκο γιαούρτι που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην αγορά, είναι το παρόλε. Είναι από μικρές οικογένειες που παράγουν, οπότε είναι και, πώς θα μπορούσα να το πω, βιολογικό και χάνει θερμίδες. Είναι ένα γιαούρτι με το οποίο χάνουμε θερμίδες αν το τρώμε πρωί-βράδυ. Όσοι λοιπόν θέλετε να χάσετε θερμίδες, μπορείτε να πάρετε το συγκεκριμένο γιαούρτι και σε μία εβδομάδα θα έχετε αποτελέσματα. Είδατε, δεν, και με τη ζωγραφική, με σαμποτάρι. Όχι, τελείωσε τη δουλειά σου, εγώ δεν παρεμβαίνω. Πόσο έχω ακόμα. Ο καθένας θα το πουλήσει όπως θέλει. Αυτό είχα να πω. Έληξε ο χρόνος της κυρίας Κάρτσο, να πάμε στον κύριο Σαμοήλη.
Ωραία, πάντως θα πει. Ευχαριστώ, κυρία Μυραράκη. Ένα πράγμα θα σας πω. Ότι δεν έβαλω κανένα. Μπορείτε να κάνετε με αυτό το εξαιρετικό προϊόν που κρατάω στα χέρια μου. Να κλείσετε τα μάτια σας, να το μυρίσετε, να ακούσετε το θρόισμα των φύλων, τα αριάκια, την εξοχή και βέβαια να το συνδυάσετε με αυτό που έχουμε όλοι ανάγκη, την υγεία μας. Γεύση, διασκέδαση, ευχαρίστηση και πάνω απ' όλα ευζήν. Το στραγγιστό παρόλε θα σας τα δώσει όλα αυτά τώρα. Ναι, ναι. Να αρχίσει ο χρόνος μου, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Το παρόλε είναι ένα στραγγιστό γιαούρτι, κλασικό αγαπημένο γιαούρτι. Αυτό που θέλουμε όλοι, τη στιγμή που θέλουμε μια δροσιά, μια ευεξία και μπορούμε να τραφούμε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, με λίγες θερμίδες και με πολύ θρεπτικό τρόπο. Το παρόλε μπορεί να το ακουμπάει κανείς πάνω στην κουμπτέλ, ανά πάσα στιγμή θέλει. Το γιαούρτι παρόλε, αν το έχετε βγάλει παγωμένο από το ψυγείο, το ακουμπάτε πάνω στην κουμπτέλ. Μη θα γίνει τυρί. Όμως, υπάρχει και μια άλλη χρήση του παρόλε, του στραγγιστού γιαουρτιού παρόλε, που νομίζω ότι θα εκφράσει πάρα πολλούς από εσάς πραγματικά. Είναι η στιγμή που θα γιαουρτώσετε αυτόν που δεν γουστάρετε καθόλου, με το στραγγιστό γιαούρτι παρόλε. Το οποίο έχει μια καταπληκτική ομογένεια όταν θα φάει τη γιαουρτιά. Ωραία, έξοχα. Διαφορετικός. Εντάξει, εγώ θέλω να δω. Όχι, θα πουλήσεις γιαούρτι, συγγνώμη. Να πουλήσω γιαούρτι, βέβαια. Ναι. Αλλά μετά θα μας κάνετε και ένα ναι, πείραμα βέβαια. Εσείς. Λοιπόν, και πρέπει να μας πάρει και να μας βαθμολογήσει. Πού να βλέπω το χρόνο, εδώ. Νίτα μου. Εδώ είσαι, αγάπη μου. Πού είμαι. Εδώ είσαι, παντού. Πού? Ο χρόνος ξεκινάει να μετράει από τώρα. Ωραία. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σήμερα έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω ένα γιαούρτι, το οποίο όμως είναι το στραγγιστό. Η εταιρεία η οποία το παρασκευάζει, που είναι το ονομαστό παρόλε, είναι μια πολύ μεγάλη βιομηχανία, η οποία είναι πάνω στον Όλυμπο. Μπορεί να συνδυάσει, όπως γνωρίζουμε όλοι, γιατί φυσικό είναι αφού είναι γιαούρτι, την ευεξία. Είναι οπωσδήποτε υγιεινό και φυσικά και βέβαια, εκτός από την καθημερινή μας χρήση στο φαγητό, μπορούμε πόσο πολλά άλλα προϊόντα μπορεί να χρησιμοποιηθούν από αυτό το γιαούρτι. Και φυσικά και βέβαια, μπορείτε να ξέρετε ότι η τιμή του είναι και οικονομική και θέλω από εκεί και πέρα, όπου και θα το δείτε, όπου και να πάτε, παρόλα να αγοράζετε σε κάθε βήμα σας, κάθε μέρα, όλη μέρα. Καταρχάς, να μιλήσουμε για τις παρουσιάσεις που έγιναν. Ναι, πρέπει να μας βάλετε από το 1 μέχρι το 10 βαθμολογία. Προσέξτε, για τον κύριο Κοργιαλά. Ναι, χάλια. Ξεκινάμε. βασίστηκε η δική του προσέγγιση πάνω στον άξονα παράδοση. Mm. Ότι εφόσον είναι παραδοσιακό, αξίζει τον κόπο να το πάρετε. Το πήρατε. Τέλος. Και έκανε χρήση της γοητείας του πολιτή για να σας πείσει ναι, ότι αυτός ναι, ο άξονας ναι. είναι... Έχω άδικο. Ναι, 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 ναι. Πήγε ο ίδιος κάτω, τους έπιασε από κοντά. Αυτό δεν είναι σωστό. Κατέβηκα κάτω ως βοσκός στον κόσμο που έφερε το γιαούρτι από τη γιαγιά να το πουλήσω. Δεν είναι σωστό. Να. Βαθμό. Ο βαθμός στο που 10, θα το έβαζα. 10. Με άριστα το 10 θα το έβαζα ένα 6. Γιατί υπάρχει κόσμος που επειδή είναι κλισέ η παράδοση θα πει okay, εγώ τι έχω να ωφεληθώ από κάτι που είναι παραδοσιακό όταν υπάρχουν δεκάδες άλλα παραδοσιακά προϊόντα. Ναι, αλλά εγώ το πούλησα. Είπαμε γιατί και εκμεταλλευτήκατε την προσωπική σας γοητεία. Λοιπόν. Άρα, αγάπη μου, δεν κάνεις για πολιτής. Όχι, καλύτερα όλοι, να συνεχίσεις να συνθέτεις τραγούδια και να τραγουδάς. Okay. Συνεχίζουμε. Η κυρία Κάρτσονα, παρακαλώ. Ένα μουσάκι εδώ. Πάμε στην κυρία Κάρτσονα. Η κυρία Κάρτσονα έκανε μια πάρα πολύ εύστοχη προσέγγιση. Διότι αντελήφθη ότι πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται για την ευζωία και την ευεξία και ότι το γιαούρτι είναι κέριο συστατικό σε όλες αυτές τις προσεγγίσεις. Κάθε άνθρωπος που νοιάζεται για την υγεία του οργανισμού του, το βάζει στη διατροφή του.
Η ουσία ποια είναι ότι ξεκίνησε την προσπάθεια χωρίς να έχει μία ξεκάθαρη εικόνα στο πού ακριβώς ήθελε να καταλήξει. Στο. Όταν λοιπόν φτάνεις να λες κάτι που είναι ίσως λίγο υπερβολικό, δηλαδή απομακρύνεσαι λίγο από την αυθεντικότητα, ότι το τρως και χάνεις ερμίδες, κάποιοι από τους ακροατές θα το θεωρήσουν αυτό λίγο υπερβολικό και δεν θα πιστούν. Βαθμός. Βαθμό θα έβαζα 8. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, πολύ καλό βαθμό πήρε, Νικάκη μου. Λοιπόν. Να παίξω μουσική. Νίκος Σαμοήλης. Ο κ. Σαμοήλης ήταν πάρα πολύ εύστοχος και συγκεκριμένος. Είχε μία δομημένη παρουσίαση, η οποία είχε αρχή, μέση και τέλος. Δηλαδή ήταν ένα πλήρες επιχείρημα. Μπορεί να το... είχε τη δυνατότητα να το κάνει λίγο πιο γοητευτικό αν ήθελε. Ήτανε... Μα είπε τι για κάποια ριάκια. Ναι, αυτό... αυτό... Νομίζω ότι ξέφυγε. Αυτό ήταν μία καλή... Τα άλλα δεν τα σχολιάσατε, το δικό μου βρήκατε. Δεν άκουσα σχόλιο για τον Κοριαλά και την κυρία Κάρτσονα. Πλάκα, δηλαδή... Κάτσε να μιλήσει ο κοουτς. Λοιπόν, το... Μου έκανε εντύπωση. Τα ριάκια που ταιριάζει. Γιατί είναι η εικόνα που πλάθει στο μυαλό του αγοραστή. Μα εσύ έκλεισες τα μάτια. Ακριβώς, το γευόμουν και έβλεπα αυτές τις εικόνες. Μόνο έτσι μπορείς να πείσεις τον άλλο που έχεις απέναντι. Γιατί ήταν λυκίντα αυτό. Ήταν, ας πούμε, τύπου υγρό. Νούμερο, τι νούμερο, τι βαθμό. Τι βαθμό παίρνει ο Σαμοήλης. Νομίζω. Κανόνισε. Ναι. Ένα 8 θα το έδινα. 8. Και εδώ. Το ίδιο μαζί με την Νίκη. Πιστεύω ότι θα είχε. Βάζει θα με έλξη. Και μετά θα βγάλω. Ωραία. Θα είχε έλξη σε ένα διαφορετικό τύπο ιδιοσυγκρασίας. Μάλιστα. Δεν συμφωνεί, κυρία Μηραράκη. Καθόλου. Ωραία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Και η Ανίτα μας. Έκανε την πιο έτσι από. Τους τέσσερις. Εσείς είστε εκτός συναγωνισμού. Δεν μπορείτε. Όχι, όχι, όχι. Εννοείται τώρα τι είναι. Εγώ τα είπα και λιγότερο γιατί δεν ήθελα να. Άμα λοιπόν, ήθελε εγώ να ασκήσω τώρα την πόλη σε άστο. Λοιπόν, θέλω βαθμό για την Ανίτα. Αυτό το οποίο ήταν πολύ θετικό στην παρουσίαση της Ανίτας ήταν ο τρόπος με τον οποίο μιλούσε, απευθυνόταν, που ήταν πάρα πολύ οικείος. Δηλαδή, έφερνε τον ακροατή δίπλα, όπως θα μίλαγε σε έναν φίλο ή φίλη της για να εξηγήσει το για ποιο λόγο συνιστά αυτό το προϊόν να το βάλει ο άλλος στη διατροφή του, να το βάλει στη ζωή του. Δεν είπα να το βάλει στη διατροφή του, να το πάρει και το γιαούρτι και να το ρίξει σε κάποιον. Μισό λεπτό. Αυτό ήταν σε δεύτερο χρόνο. Okay. Σε πρώτη φάση είχα εξαντλήσει τη διατροφή. Απλά δεν ήταν εξαντλητική η αναφορά σε αυτό όπως ήταν στην κυρία Κάρτσονα, στον κύριο Σαμοήλη. Θα ήθελα να πω το εξής. Αυτό είναι πετυχημένη προσέγγιση γιατί θέλει ο άλλος να σε ακούει, όχι ως πολιτή. Βαθμό, coach, βαθμό. Αλλά βαθμό. Ως τον φίλο σου, το φίλο του που ξέρει λίγο coach. Καλύτερο. Λίγο καλύτερα. Λόγω πρωτοτυπίας για το γιαούρτωμα, λέω να βάλω 9. Είναι στημένος ο γιαούρτωμας. Τώρα θέλω να με κρίνεις. Έτσι να με κρίνεις και εμένα, γιατί και εγώ έκανα την πώληση, την παρουσίαση. Εσείς ήσασταν ούτως ή άλλως εκτός συναγωνισμού. Θέλω βαθμό. Θέλω βαθμό. Λοιπόν, κοιτάξτε. Είχε όλα τα στοιχεία μιας παρουσίας, μιας πιστικής παρουσίασης που φέρνει αποτέλεσμα. Δηλαδή, ξεκινάει. Τώρα θα βαθμολογήσουμε την Μηραράκη στις πωλήσεις. Θες να με τρελάθεις. Έλα τώρα, Δέσποινα. Και σλόγγαν. Με ενδιαφέρει. Ανίτα, ο λόγος που το λέω είναι γιατί έτσι εξηγώ τι δομή είχε μια πολύ πετυχημένη παρουσίαση. Εγώ δεν αυτό έχω το χρειάζεται. Την πώληση. Οπότε, τι έκανε. Μίλησε για το προϊόν, μίλησε για το τι υπάρχει από πίσω από το προϊόν, την εταιρεία και όλα αυτά τα θετικά χαρακτηριστικά. Μίλησε για τον άνθρωπο ο οποίος αγοράζει το προϊόν και στο επιστέγασμα έβαλε το κομμάτι της τιμής και φυτεύει στον άλλον, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ήταν η έμπνευση για ανάληψη δράσης, ότι όπου βλέπεις το παρόλε στραγγιστό είναι ένα αξιόπιστο προϊόν, είναι κάτι το οποίο μπορείς να το εμπιστευτείς, να το βάλεις στη διατροφή σου, να βελτιώσεις την κατάσταση της υγείας σου. Να μαντέψουμε λοιπόν ότι παίρνει ένα 10, είμαι Δέσποινα Μηραράκη. Θα έβαζα και έναν τόνο. Έτσι!
έτσι λοιπόν. Λοιπόν. Να σας πω, αλήθεια, δεν είστε ποιητή, το λέτε. Με ενδιαφέρει πολύ. Εννοείται ότι αντικειμενικά το λέει, αγάπη. Αντικειμενικά, ήδη δύο σταμάτησαν να μου μιλάνε. Λόγω αντικειμενικότητα. Πάντως να σας πω κάτι. Τα κορίτσια. Άμα θέλετε να πουλήσετε κανένα χαλί, σας περιμένουν. Λοιπόν, το γιαούρτι παρόλε το πήρε ο Δημήτρης. Θέλω να ευχαριστήσουμε το Σάκη, το Σεραφείμ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, τηλεθεατόπουλά μου. Μόλις γυρίσουμε, θα ανακοινώσουμε και θα κάνουμε επιτοπίο στην κλήρωση για τον νικητή του χαλιού της Δέσποινας της Μυραράκη. Τι κάνει ο Κοργιαλάς, μοιράζει λεφτά στον κόσμο, έτσι. Εσείς γιορτάζετε.